21.000 θέσεις εργασίας στο δημόσιο είναι ελεύθερες μέχρι τα τέλη του χρόνου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, την πλειοψηφία αποτελούν συμβασιούχοι εργασίες για 5 μήνες, που θα είναι κυρίως απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και τη μειοψηφία οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, που θα αποτελέσουν μόνιμο προσωπικό σε υπουργεία και φορείς. Διαγωνισμούς για την πρόσληψη 6.080 μόνιμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων, μάλιστα, δρομολογεί η κυβέρνηση μέχρι τα τέλη του χρόνου. Οι προσλήψεις αφορούν προσωπικό πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, ενώ 1.223 θέσεις αφορούν στην τοποθέτηση σε κενές θέσεις τοπική αυτοδιοίκηση και στα Υπουργεία Παλαιότερων Επιτυχώντων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Οι διαδικασίες των διαγωνισμών βρίσκονται σε τελική ευθεία και εντάσσονται στο σχεδιασμό των 14.047 προσλήψεων που έχουν συμφωνηθεί με την Τρόικα να υλοποιηθούν εντός του 14, εκ των οποίων βρίσκονται σε εξέλιξη 7.890 διορισμοί. Η ελληνική κυβέρνηση και οι δανειστές έχουν συμφωνήσει στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος στην υλοποίηση 14.047 προσλήψεων για φέτος, εκ των οποίων οι 2.400 αφορούν υπόλοιπο προσλήψεων του έτους 2013 και 8.000 θα προέλθουν από την εφαρμογή του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε μία απόλυση, ενώ οι υπόλοιπες 3.600 προέρχονται από την αναλογία μία πρόσληψη για κάθε 10 αποχωρήσεις. Οι προσλήψεις θα γίνουν στην υγεία 2.000, στο δημόσιο τομέα 1.500 και 770 παλαιοί επιτυχώντες του ΑΣΕΠ, επίσης 600 φρονιστικοί υπάλληλοι, 500 ειδικοί φρουροί, 450 στην τοπική αυτοδιοίκηση και 260 στο λιμενικό.